Ελληνικός λαός τόνισε την δημοκρατία πάνω από την τεχνοκρατία στην Ευρώπη. Και θα πρέπει να δούμε με την αποφασιστική αυτή ετοιμιγορία τοποθετήθηκε κατά της λιτότητας, αναζητώντας μια συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους. Ωστόσο όμως οι πιστωτές επιβάλλουν την φτώχεια και τον αποκλεισμό στην Ελλάδα. Ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που δεν είναι φίλος της αριστεράς, επιβεβαιώνει τις ανάγκες αυτής της Ελλάδας. Παρόλη την εχθρότητα και την ανάμειξη που υπήρξε και από τον πρόεδρο Μάρτιν Σούλτς, ο οποίος φέρθηκε σαν να ήταν ένας αυτοδιορισμένος δικτάτορας με αυτή την στάση του όσον αφορά την λιτότητα που επιβλήθηκε από τα θεσμικά όργανα. Η ελληνική κυβέρνηση ανόρθωσε το ανάστημά της για την Ελλάδα, για την Ιρλανδία, για την Ισπανία, για την Πορτογαλία, για την Ελλάδα, περισσότερο από οποιαδήποτε κυβέρνηση κατά το παρελθόν. Οι Ιρλανδοί από το Κέρι στο Ντέρι είναι δίπλα σας, σύμμαχοί σας. Κύριε Πρωθυπουργέ Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποιείτε το πιο ισχυρό όπλο στον κόσμο, τη δημοκρατία, και κερδίσατε, νίκησε η δημοκρατία, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαστε περήφανοι για αυτό που είμαστε και για τις πολιτικές που ακολουθείτε. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία.